Με τον Κωνσταντίνο Στυριόπουλο, ο οποίο είναι ο επόμενο μου καλεσμένο, θα συζητήσουμε για διάφορα θέματα. Αφενό για το σεμινάριο αυτογνωσία και θεραπεία που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και το Body Mirror System of Healing. Θα τα μάθουμε όλα. Αφετέρου, για το βιβλίο του, το βιβλίο του Σαμάνου Θεραπευτή. Mm. Θα ξεκινήσω με κάτι πολύ ενδιαφέρον που μου είπε και θέλω λίγο να το αναλύσουμε: Ότι όλοι κρύβουμε έναν σαμάνο μέσα μα. Τι σημαίνει αυτό, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, κύριε Κανατάκη. Σημαίνει ότι. Αυτό που όλοι νομίζουμε ότι είμαστε, ότι είμαστε απλά ένα σώμα με όργανα, συναισθήματα και τίποτα παραπάνω, δεν είναι ακριβώ όλη η αλήθεια. Έχουμε πολύ περισσότερα τμήματα. Έτσι. Για παράδειγμα, τα συναισθήματα, η προσωπικότητα, η ψυχή, το πνεύμα, αν θέλετε. Όλα αυτά αποτελούν μια δύναμη η οποία είναι μέσα μα. Και αυτό συμπυκνώνεται στη λέξη που λένε, α πούμε, στο Περού, σαμάνο. Δηλαδή, ε? σαμάνο είναι κάποιο που επικοινωνεί με το πνεύμα του και είναι μια γέφυρα. Μια γέφυρα από άνθρωπο σε άνθρωπο, από συνείδηση σε συνείδηση. Μια γέφυρα με οτιδήποτε υπάρχει. Και στην ουσία είμαστε γέφυρε όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό είμαστε και κοινωνικά όντα. Και αυτό μα θεραπεύει. Η αγάπη είναι που θεραπεύει και αυτό σημαίνει στην ουσία αυτή η λέξη. Γίνεται χρήση αυτή τη δυναμική που υπάρχει με του ανθρώπου, σε όλου του ανθρώπου ή κάποιοι υπολειτουργούν σε αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται από όλου, όχι. Γιατί αφενό μεν δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Αφετέρου δε όμω κάτι συναισθανόμαστε όλοι. Ξέρουμε όλοι όταν κλείνουμε τα μάτια μα ότι ονειρευόμαστε και ότι κάτι υπάρχει, τη νύχτα που κοιμόμαστε. Και πολλέ φορέ όταν οποιοδήποτε πιστεύει σε κάτι, Γίνεται αυτό. Επομένω, η πίστη είναι μια δύναμη και ασχέτω που το τοποθετεί ο καθένα, είναι μέσα από το σώμα που βγαίνει αυτό. Είναι μέσα από την καρδιά του, άρα μέσα από την αγάπη. Και έτσι νομίζω ότι όλοι έχουμε επαφή με αυτό. Ναι, αλλά είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε αυτά τα πράγματα για να τα κατανοήσουμε ή τα κοιτάμε όπω σα κοιτάω εγώ τώρα. <laughs> δηλαδή... <laughs> νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Λίγο πλέον. με το στόμα ανοιχτό, <laughs> πλέον... που προσπαθώ να καταλάβω. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι γιατί αρχίζουν πλέον και στην Αμερική το λένε και γιατροί, δηλαδή οι κορυφαίοι γιατροί στον κόσμο. αν δείτε, Κτσόπρα, Μπροσλήπτων, νευροβιολόγοι, πηγαινετιστέ. Μιλάνε πλέον για αυτά τα πράγματα ανοιχτά. Απλά φοβούνται λίγο τη έννοια. Και στην Ελλάδα γίνεται αυτό πλέον. Και φοβούνται τι αντιδράσει του κόσμου. Όχι τι έννοιε μόνο. Ναι. Είναι και αυτό. Δηλαδή, όλα καλά, αλλά μου πάμε να, να προχωρήσουμε σε παιδεία τα οποία είναι κάπω άγνωστα και κάπω αχαρτογράφητα. Ε, είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί, λίγο τα κοροϊδεύουμε, λίγο θέλουμε να δούμε στο γείτονα άμα θα βγάλει χρήματα από αυτό που έχει κάνει. Γιατί δεν είναι άμα θα είναι καλά, είναι και άμα θα έχει και κάποιο κέρδο. Καταλαβαίνετε. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνει, βέβαια. Υπάρχει μια άγνοια, αν θέλετε. Από την άλλη, ο κόσμο βομβαρδίζεται πλέον με πληροφορίε και από το διαδίκτυο και από τα μέσα. Και ε, υπάρχει μια βιομηχανία, ξέρετε. Φαρμακοβιομηχανίε, για παράδειγμα, δεν το προωθούν και πολύ ιδιαίτερα αυτό. Και δεν δεν συμφέρει να, μείνουν, να ξεμείνουν, να του μείνει στο ακτοφάρμακο. Σωστά. Θα πρέπει να τα ναι. Αν θεραπευτούμε όλοι μόνοι μα, τι θα κάνουν αυτοί. Αν και υπάρχουν πολλά να κάνουμε μετά. Όχι, θα έχει και άλλα πράγματα. Θα βγουν νέε γενιέ φαρμάκων που θα μα πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω αντί να μα θεραπεύουν. Να, να μα εξελίξουν, αντί ναι. να μα κάνουν καλά. Ισχύει και αυτό. Τώρα, πείτε μου, σα παρακαλώ, για αυτό το Body Mirror System of Healing. Τι, τι είναι πάλι αυτό, Ναι, Στα ελληνικά λέγεται το σύστημα καθρέφτη του σώματο. Εδώ βλέπουμε την καρτέλα με το Ινστιτούτο, mm -hmm. το οποίο ίδρυσε ο Μάρτιν Μπρόφμαν, ο οποίο το 1975 έπασχε από μια μορφή καταληκτικού καρκίνου. Και Καταληκτικού, είχαν... είπατε. Ναι, θα πέθανε εντό δύο μηνών. Θα κατέληγε δηλαδή. Ναι. Όλοι θα καταλήξουμε, τέλο πάντων, ναι. θα κατέληγε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Αυτό λέει και αυτό. Όλοι καταλήγουμε, αλλά κάποιοι πιο γρήγορα, κάποιοι αργά. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν ήξερε ότι θα πεθάνει σε δύο μήνε. Mm -hmm. Εν τέλει, θεραπεύτηκε και κατέληξε να συνθέσει λοιπόν αυτή τη μέθοδο, το καθρέφτη του σώματο, τον οποίο ονόμασε καθρέφτη γιατί στην ουσία το σώμα μα είναι ο καθρέφτη τη συνείδηση που κρύβεται μέσα. Mm -hmm. Τι σημαίνει αυτό. Οτιδήποτε συμβαίνει στο σώμα μα, οποιοδήποτε παθολογικό σύμπτωμα, αλλά και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μα. Έτσι. Έχει να κάνει με αποφάσει που παίρνουμε μέσα μα εσωτερικά. Όταν παίρνουμε απόφαση που δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι με αυτήν, άρα μα δημιουργεί άγχο, ακούμε τα συναισθήματα ότι αγχωνόμαστε, συνεχίζουμε, αλλά κάποια στιγμή αυτό εκδηλώνεται στο φυσικό μα σώμα. Έχει άρα με αυτή τη λογική κάθε ασθένεια την ε, αντιστήχησή τη στο σώμα μα και στι ναι. αποφάσει μα και στο μυαλό μα και πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για αρχή να παίρνουμε συνειδητά αποφάσει. Ο Μάρτιν έλεγε: όταν μπορεί κάποιο να πει τρει προτάσει, Αγαπώ αυτό που κάνω την κάθε στιγμή. Ε, αγαπώ εκεί που βρίσκομαι του ανθρώπου, το περιβάλλον. Άρα μπορώ να πω αγαπώ και εμένα, έτσι, άρα λειτουργώ με ευτυχία. Τότε το σώμα μου είναι υγιέ, το ίδιο και η ζωή μου. Βιώνω εμπειρίε ισορροπία έξω, είμαι ευτυχισμένο, ιδεωδό και το σώμα μου χαιρεά υγεία. Αν όχι, τότε βλέπουμε ποιο σημείο σώματο εμπλέκεται, γιατί η συνειδητότητα μέσα στέλνει ένα σήμα. Αν είναι τα μάτια, για παράδειγμα, μπορεί να αποφεύγω κάτι να δω. Αν τα πόδια, μπορεί να κάθομαι σε μια εργασία που δεν με καλύπτει από ανασφάλεια, από άγχο, όπω η οικονομική κρίση, και να έχω συμπτώμα στα πόδια. Άρα το κάθε σημείο του σώματο εμπλέκεται. Και ο χάρτη μα δείχνει πώ εμπλέκεται και πώ θεραπευόμαστε. Δηλαδή, σε εσά έρχεται κάποιο και σα λέει ότι πονά τα πόδια μου και σα λέτε Α, είναι επειδή δεν τολμά να πα μέχρι εκεί που θέλει και μένει εδώ στάσιμο, άρα θα σου βγει στο πόδι. Ναι, λέμε ότι είναι το σύμπτωμα μια συμβολική γλώσσα. Δηλαδή, το σύμπτωμα λέει σε μένα που πάσχω από κάτι, δε τι κάνει τον εαυτό σου. Και όταν εγώ δεν το έχω διαπιστώσει συναισθηματικά, αρνούμε να το δω, δεν έχει άλλο τρόπο παρά βγαίνει στο σώμα απευθεία. Και έτσι το διαβάζουμε και από εκεί. Λέμε το σώμα σου σου λέει: Δε τι κάνει, δεν περπατά μακριά από εκεί που είσαι δυστυχισμένο. Από την εργασία σου ή από μια δυστυχισμένη κατάσταση. Επομένω, μπορεί να αλλάξει και μια απόφαση αυτό. Άρα είναι αυτό που λένε ότι δεν λέει το στόμα, θα τα πει το σώμα. Ακριβώ. Μεγάλη αλήθεια. Ε, κλεμμένο. <laughs> δεν είναι δικό μου δεν ξέρω δηλαδή. Δεν είναι, αλλά το είπατε πολύ όμορφο και είναι ακριβώ αυτό. Ναι, το σώμα μα καθρεφτίζει τη ζωή μα τη συνείδησή μας, τις αποφάσεις μας και ό,τι μας κάνει δυστυχισμένους. Μάλιστα. Ε, δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε όλοι να τα καταλάβουμε, όλα. Και όμως αυτό άμα, ξέρετε, διδάσκουμε αυτή τη μέθοδο mm -hmm. και σε παιδάκια μικρά και μάλιστα τα παιδιά επειδή δεν έχουν, ξέρετε, περιορισμούς στη συνειδητότητά τους. Και αγγελώσει και, προ και καθαρισ... προκαθορισμένε ε, απόψεις, μπετόν αρμέ. Να μην κουνιούνται. Ακριβώ. Λειτουργούν πολύ άμεσα. Οπότε λέμε ότι αυτά τα εργαλεία, αυτή η τεχνική, μπορεί να διδαχθεί από ένα παιδάκι 5 ετών, mm -hmm. μέχρι μια νοικοκυρά, μέχρι ένα συνταξιούχο 90 ετών. Δεν θέλει προαπαιτούμενε γνώσει. Όλοι έχουμε ένα ενεργειακό σώμα. Όλοι έχουμε συναισθήματα, σκέψει, ένα πνεύμα, μια συνειδητότητα. Και μπορούμε εντό δύο ή πέντε ημερών που διδάσκουμε τη μέθοδο να μάθουμε τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούμε είτε πάνω μα, είτε σε άλλου ανθρώπου. Και να έρθουμε σε επαφή με αυτό που είμαστε πραγματικά. Πότε είναι το σεμινάριό σα. Στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε τώρα 14 και 15 του Μαρτίου ναι. στο ξενοδοχείο Dias Luxury Living Hotel. Θα είναι εντατικό, είναι διήμερο που μέσα θα ανταλλάξουν οι συμμετέχοντε πέντε θεραπείε, θα δώσουν και θα λάβουν. Και μάλιστα θα έρθουν σε επαφή με αυτά τα εργαλεία και την ενέργεια. Και θα μπορούν να θεραπεύουν μετά είτε τον εαυτό του είτε άλλου. Άρα είναι ενεργειακό το σεμινάριο, Είναι, ναι. είναι στο πλαίσιο τη ενεργειακή θεραπεία ή στο πλαίσιο τη ψυχολογική θεραπεία. Κοιτάξτε, ο καθρέφτη είναι μια σύνθεση, όπω σα είπα. Δηλαδή, είναι μια σύνθεση των καλύτερων, να θέλετε, εργαλείων τη ψυχολογία του δυτικού κόσμου mm -hmm. και των ανατολικών Ινδουιστικών παραδόσεων. Επομένω, έχουμε και το ψυχολογικό κομμάτι και το ενεργειακό, με μια αναφορά στο ενεργειακό σώμα που έχει τα τσάκρα. Και από εκεί μέσα διδάσκουμε τη θεραπεία. Πώ μου το είπατε πριν, Αγαπώ αυτό που κάνω, Αγαπώ εκεί που βρίσκομαι, Αγαπώ τον εαυτό μου, Αυτό αγαπώ είναι το μάντρα. Ναι. Αγαπώ αυτό που είμαι. Και αν μπορεί να το πει είναι όλα καλά. Ναι, και μόνο αυτό έλεγε ο Μάρτιν να κάνει κάποιο, να μπορεί να παίρνει αποφάσει με βάση την ευτυχία του. Το κίνητρο να είναι η ευτυχία, η έκφρασή του και όχι ο φόβο, το άγχο, η ανασφάλεια. Έτσι. Είναι υγιή και ισορροπημένο και ζει πραγματικά τα όνειρά του. Ωραία μου τα λε, Κωνσταντίνε. <laughs> Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και για την πρόσκληση.